Αρκετοί στην οικογένεια βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα πολύ γρήγορα. Αλέξανδρε, κοίταξε, καταλαβαίνεις ότι σε μια παργία όταν έναν άτομο το οποίο είναι τόσο ευρέως γνωστό, υπάρχουν άτομα που έχουν τις ζηλοφθονίες, υπάρχουν άτομα που για οποιοδήποτε λόγο να βρήκαν ευκαιρία με αυτό που έγινε να με κακολογήσουν και να πούν πράγματα. Όμως εγώ πάντοτε είχα τη συνείδησή μου καθαρή. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που θα ήθελα να αλερώσω το όνομά μου και την υπόλοιψή μου. Πάντοτε ήμουν πολύ προσεκτικός στο τι έκανα και το τι κάνω. Και στο τέλος της ημέρας δικαιώθηκα. Εντάξει, μακάρι να είναι όλοι καλά. Αλλά για μένα ήταν ένα μάθημα, διότι στις δύσκολες στιγμές καταλαβαίνεις τους πραγματικούς φίλους και καταλαβαίνεις αυτούς που είναι κοντά σου μόνο όταν σε έχουν ανάγκη. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε μιλήσει και τότε όταν είχε... μετεπιτάσου στον Αμερικανικό τύπο και εκεί στην Ομογένεια, στον Εθνικό Κήρυκα. Είχες πει ότι η ιστορία κρύβει πολλά. Τότε μου είχες πει ότι κρύβει πολλά. Έχεις ψάξει να δεις που οφείλεται αυτή η υπόθεση, γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία? Το βέβαιο είναι ότι είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις μεγάλη δραστηριότητα στα κοινά και έχεις και μεγάλη επιρροή σε ορισμένους κύκλους, στη Γερουσία και στο Κογκρέσο. Εσύ έχεις κάνει περαιτέρω έρευνα να δεις πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί ήταν φανερό ότι ήθελε να σε πλήξει, να σε χτυπήσει. Οτιδήποτε το οποίο ήταν μέχρι τώρα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι θέματα του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω καμία όρεξη για οτιδήποτε άλλο παρά να ηρεμήσω εγώ και η οικογένειά μου. Θα φύγουμε σε λίγες μέρες, πάμε στην Κύπρο να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε και να περάσουμε ξένια στις διακοπές μας, διότι πραγματικά ήταν μια μεγάλη περιπέτεια τόσο για μένα όσο για την οικογένειά μου και τις φίλες μου. Να είσαι βεβαίως ότι από τη στιγμή που δικαιώθηκες εσύ, δικαιωθήκαμε και όσοι σταθήκαμε δίπλα σου και σε στηρίξαμε, γιατί πιστεύουμε και στη δουλειά σου και στο έργο που κάνεις εδώ και πολλά χρόνια, και εσύ και ο Φίλιππας Κρίστοφερ. Εγώ απλώς από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ αυτούς που είχαν να μου πουν έστω και έναν μικρό καλό λόγο. Αυτό τις δύσκολες στιγμές νομίζω σημαίνει πάρα πολλά για κάποιον που αντιμετωπίζει προβλήματα. Και πραγματικά με είχα συγκινήσει πάρα πολύ απλή ομογενής, με τους οποίους δεν είχα καμία ιδιαίτερη σχέση κλπ. Για τη συμπαράσταση και τη βοήθεια που προσφέρθηκαν να μου δώσουν. Να είσαι καλά, Πανίκο. Ο Θεός να σε αξιώνει πάντα, να έχεις τέτοιες επιτυχίες σε όλα τα μέτωπα με τα οποία ασχολείσαι. Να είσαι καλά. Thanks. Yeah.